Εδώ είμαστε με το κορίτσι μας, το οποίο που σαχουλεύει, έχει πέσει μέσα στις σακούλες. Βγάζει λάδια, βγάζει κρέμες, βγάζει μπολ. Μέχρι τέτοιο πράγμα. Πώς το λένε αυτό? Και κουνελάκια θα βγάλουμε τώρα, και κουνέλια θα βγάζουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Πώς το λένε αυτό εδώ το πράγμα? Τον καζάκι. Ναι, α, γκαζάκι. Το γκαζάκι μας. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, κορίτσι μου αγαπημένο? Λοιπόν, έχουμε να φτιάξουμε τρεις καταπληκτικές συνταγούλες, όπως πάντα. Και πριν αρχίσουμε, να πω σε όλες τις τηλεθεάτρες που μας βλέπουν, έχει σπάσει ρεκόρ η Βόρειος Ελλάδα. Μου είπαν χαιρετίσματα από Φλόρινα, Θεσσαλονίκη, λατρεύω. Γρεβενά, πολλά φυλάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπώ, Βόρεια Ελλάδα μας βλέπει πάρα πολύ. Α, και στο Βόλο, βέβαια. Και ο Βόλος, καλημέρα και στο Βόλο. Και στην Ορέστη από το Βόλο και στη Μαρία από τη Σπάρτη. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Μας λένε έτσι πολύ ωραία λόγια, ότι βλέπουν την εκπομπή, κάνουν τα πράγματα, τις κρεμούλες μας, τα πάντα. Μπράβο. Λοιπόν, για να μπείτε λίγο στο κλίμα, το ξέρετε. Βέβαια, τη Μαρίνα μας την έχουμε εδώ. Είναι μία από τις καλύτερες, από τις πιο αγαπημένες μας συνεργάτες. Διότι η Μαρίνα μας δείχνει πώς θα φτιάχνουμε μόνοι μας εξαιρετικά υπέροχα καλλιντικά, με υλικά που τρώγονται τις περισσότερες φορές, με υλικά δικά μας, έτσι, με υλικά που ξέρουμε τι είναι, που τα φτιάχνουμε μόνοι μας, για περιποίηση σώματος και προσώπου. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε τρεις συνταγούλες, που είναι βασικά πάρα πολύ εύκολες, τα έχουμε όλα αυτά, με μέλι, με σιμιγδάλι. Δεν θα φτιάξουμε γλυκό, θα φτιάξουμε ένα καθαριστικό στην αρχή, με μέλι, σιμιγδάλι. Μπορούμε να βάλουμε και χυμό λεμονιού. Είπαμε ότι ο χυμός λεμονιού κάνει λεύκανση, βοηθάει να λάμπει το δέρμα μας. Μπορούμε να κόψουμε ακόμα και ακόμα, αν θέλουμε. Με ρώτησε μια κυρία κάποια στιγμή, εχθές με πήρε τηλέφωνο, πώς μπορούμε μόνοι μας να φτιάξουμε αχά. Τα αχά υπάρχουν σε όλα τα όξινα φρούτα. Μπορούμε έτσι, μόνοι μας να φτιάξουμε αχά. Ναι. Το εννοούσε ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά της λέω: μπορείς να κόψεις στη μέση ένα πορτοκάλι ή ένα λεμόνι και να περάσεις έτσι όλο το πρόσωπό σου, και αυτό είναι αχά, να το αφήσεις και κάνει φυσική απολέπιση με φυσικά οξέα φρούτων. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα αχά που είναι στο εμπόριο για να τα βάζουμε μέσα σε κρέμες, σε σκραπ και σε τέτοια, είναι φτιαγμένα στο εργαστήριο. Τα φυσικά οξέα φρούτων υπάρχουν φυσικά, γι' αυτό και δίνουμε φυσικές συνταγές που χρησιμοποιούμε όλες τις καταπληκτικές ιδιότητες των φρούτων, ας πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο, στο καθαριστικό με μέλι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο peeling, θα βάλουμε και μέλι που είναι και αντισηπτικό και είναι και πάρα πολύ καλό για το δέρμα. Οι ιδιότητες του μελιού, το έχουμε πει άλλωστε, είναι καταπληκτικές και το ξέρετε. Και έχει βέβαια και αντισηπτικές ιδιότητες πάνω απ' όλα. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας μέλι, δύο κουταλιές της σούπας ψηλό σιμιγδάλι. Μπορούμε να βάλουμε και τριμμένο κουάκερ, το είχαμε ξαναβάλει και σε άλλες συνταγές. Α, το θυμάμαι το κουάκερ. Έτσι, μπράβο. Τώρα εγώ έχω φέρει ψηλό σιμιγδάλι. Ωραιότατα. Έτσι, μπορεί και για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες να βάλετε το κουάκερ. Λοιπόν, και μισό κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού, προαιρετικά. Είπαμε όμως δίνει λάμψη, μπορείτε να περάσετε και με μία φέτα μόνο του, να κάνετε απολέπιση με οξέα ή να το βάλετε μέσα σε αυτό το καθαριστικό με μέλι. Και θα το φτιάξουμε. Ωραιότατα. Βάζουμε το σιμιγδάλι, Το σιμιγδάλι μας, κάτσε αυτό εδώ πέρα γιατί έχει. Μία κουταλιά βάζεις. Υποτίθεται ότι είναι μία κουταλιά της σούπας μέλι, δύο κουταλιές της σούπας, μία κουταλιά της σούπας ψηλό σιμιγδάλι. Να βάλουμε και εδώ, να βάλουμε και το μελάκι μας. Αυτό λοιπόν είναι καθαριστικό προσώπου με μέλι. Βεβαίως. Που κάνουμε διατηρείται. Καταπληκτικό. Να σου πω, δεν χρειάζεται, γι' αυτό κάνουμε εκείνη την ώρα. Είναι για μία. Δώστε μου να το ανακατεύω. Κάτσε να πέσει. Ξέρεις τι, μήπως πρέπει να το με κάποιο τρόπο, μπράβο, με αυτό. Λοιπόν, και αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε κάποιες σταγόνες χυμό λεμονιού ή λίγο λαδάκι. Τι λαδάκι? Ό,τι λαδάκι θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Τώρα πια έχουν οι τηλεθεάτρες. Έχουν γίνει εξπέρ. Λέω τώρα, σε παρακαλώ. Μπορεί να μαγειρεύουν, να αλλάζουν τις συνταγές, προς όφελός μας βέβαια. Άμα θες λίγο λαδάκι ακόμα, μπορούμε. Θέλει λαδάκι. Και βάλε και λίγο. Α, κάτσε γιατί δεν έχουμε και πολλά. Κάπου χάσαμε το ένα. Βάλε και λίγο εδώ αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ να μυρίζουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Μαρίνα, αυτό τώρα είναι σαν σκραμπ. Αυτό είναι σκραμπ, ναι. Θες λίγο λαδάκι? Ναι, θέλει λίγο λάδι για να. Ναι, εμείς δεν βάλαμε λεμόνι εδώ, αλλά μπορούμε να βάλουμε λαδάκι. Για κοίτα το. Το ίδιο δεν είναι, ό,τι θέλουμε βάζουμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Άμα θέλει κι άλλο, βάζουμε κι άλλο. Το βλέπουμε. Εντάξει, το βλέπετε. Νομίζω ότι είναι εντάξει όμως, γιατί το παίρνουμε, να μην μας τρέχει. Καταλαβες, το παίρνουμε και κάνουμε. Κάτσε, δώσ' μου λίγο ακόμα.
και θα το κάνουμε εδώ. Εντάξει. Ε? Εντάξει. Δώσ' μου λίγο. Βλέπεις, δεν τρέχει, οπότε μπορεί και να μείνει. Και με το χυμό λεμονιού θα κάνει πολύ ωραίο σκράβο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι. Έτσι. Το οποίο, παιδιά, μας κοβολάει κιόλας, τι να σας λέω τώρα, είναι εξαιρετικό. Βλέπεις. Αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα απαλό καθαριστικό προσώπου με σαπούνι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και παιδιά. Παίρνουμε ένα υγρό σαπούνι, ό,τι θέλουμε. Τι εννοείς, ό,τι θέλουμε. Όποιο έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε και το baby, αυτό που είναι για τα παιδάκια. Το baby oil. Όχι το baby oil, το baby shampoo. Για τα παιδιά, το σαμπού. Που δεν όχι πια δάκρυα. Μπράβο. Δεν τσούζει στα μάτια, για να μην πούμε και την μάρκα. Λοιπόν, αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και για παιδάκια, γιατί δεν τσούζει στα μάτια. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τον εαυτό μας. Είναι πολύ ωραίο καθαριστικό, πάρα πολύ ωραίο. Θα χρειαστούμε λοιπόν μία κούπα νερό, μισή κούπα μέλι, έτσι, και μισή κούπα υγρό σαπούνι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε το υγρό σαπούνι. Φέρτο με αυτό. Όπως είναι. Εδώ. Όχι. Ποιο, δεν καταλαβαίνω. Βάλε μέσα αυτό. Έτσι. Κράτα αυτό. Α, για να ανακατεύσει. Για να, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε μέσα ένα υγρό σαπούνι. Ό,τι να είναι. Αυτό που θέλουμε. Νεράκι. Νεράκι τύπου ανθόνερο ή κανένα. Άμα θέλουμε, βάζουμε και ανθόνερο. Άμα θέλουμε, βάζουμε και απεσταγμένο νερό. Κάνουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε εδώ. Το ανακατεύεις. Και τι φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε ένα υγρό σαπούνι. Που είναι πολύ ωραίο, μπορούμε να το βάλουμε και σε ένα τέτοιο πλαστικό και να το χρησιμοποιούμε, να το έχουμε, να πλένουμε το πρόσωπό μας. Είναι για το πρόσωπό μας ουσιαστικά. Και μπορούμε να είναι και για παιδάκια. Είπανε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν αφρόλουτρο ακόμα. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο αφρόλουτρο που χρησιμοποιούμε στα παιδάκια μας και θέλουμε να το ενισχύσουμε και θέλουμε ναι, να αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ πρωτάει και γένεια. Πολύ ωραία ερώτηση, ναι. Διότι τη σκέφτηκα κι εγώ. Ναι. Το σαμπουάν των μαλλιών μπορούμε να το βάλουμε στο πρόσωπο. Το σαμπουάν το μαλλιό δεν είναι τίποτα διαφορετικό από όλα τα άλλα, απλώς έχει κάποιες καθαριστικές ιδιότητες και ίσως να έχει και μερικά χημικά παραπάνω για να βγάζει και κάποια προϊόντα από τα μαλλιά μας. Εμείς εννοείται ότι λέμε να χρησιμοποιούμε φυσικά προϊόντα. Σε άλλες εκπομπές, θυμάσαι, είχαμε και φτιάχναμε και δικό μας σαπούνι, μετρημένο σαπούνι πράσινο. Ναι, βεβαίως. Και φτιάχνουμε και δικό μας σαπούνι φυσικό. Δηλαδή μπορείτε να τρίψετε ή να πάρετε έτοιμο τριμμένο σαπούνι πράσινο, που είναι φυσικό και φυτικό, έτσι είναι πολλά διελιάς, να ρίξετε νεράκι, να το ζεστάνετε και να δείτε πώς λιώνει, πώς είναι το μείγμα και αναλόγως να ρίχνετε νεράκι, να μην γίνει δηλαδή πολύ σφιχτό. Αυτό είναι μια πρώτη τάξεως βάση για να κάνετε σαπούνι για το πρόσωπο, αφρόλουτρο, έχουμε ξαναδείξει και θα ξαναδείξουμε, έτσι. Είδες πώς έγινε, δεν είναι πολύ ωραίο. Πάντως γενικά είναι ωραίο. Μου πεις τι είναι αυτό το τσαμπού. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αφρόλουτρο. Έγινε, θα σου πω. Μυρίζει παιδιά φανταστικά. Έχω τρελαθεί. Δηλαδή, ωραία. Μου έχει φτιάξει διάθεση. Για να το δω, αλήθεια. Μύρισε το. Ωραία είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και μυρίζει και λίγο μέλι. Και μέλι μυρίζει, βέβαια και μυρίζει και μέλι. Είναι πολύ ωραίο, όντως. Λοιπόν, αυτό είναι. Έχετε και τις ιδιότητες του μελιού, έχετε ένα φυτικό προϊόν που μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε και σε μια άλλη, σε κάτι άλλο. Εγώ πάντως προτιμώ τα φυσικά προϊόντα που τα φτιάχνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, πειραματιστείτε και λίγο στο σπίτι. Με αυτό! Έχουμε δείξει και πάρα πολλές συνταγές. Δηλαδή, είναι σαν να κάνετε κάθε φορά ένα καινούριο σεμινάριο, βρε παιδί μου. Έτσι, έτσι. Να μαθαίνετε, να προσέχετε, να μαθαίνετε τι μας λέει εδώ το κορίτσι μας. Έτσι. Και μετά να τα κάνετε πράξη σπίτι σας πάρα πολύ απλά. Έτσι. Και θέλω να πω ότι πειραματιστείτε, δείτε λιγάκι κάποια πράγματα, έτσι, μας παρακολουθείτε και το ξέρω και μας το λέτε και συνέχεια και κάθε εβδομάδα που με παίρνετε τηλέφωνο, να μην ξεχάσω να πω και την προσφορά που έχουμε έτσι. Για αυτή την εβδομάδα. Και τα τηλέφωνα όλα. Και τα τηλέφωνα που έχουμε την αντιρρητηδική, την 24ωρη με κολαγόνο, ελαστίνη και πρωτεΐνες μεταξιού και το συσφυκτικό σέρουμ που έχει και αυτό μέσα υαλουρονικό και συσφυκτικές ιδιότητες, βιταμίνες ε. Λοιπόν, από 55 ευρώ που είναι η 24ωρη που μπορείτε να τη φοράτε και πρωί και βράδυ, από τα 55 στα 17 ευρώ και το σέρουμ από τα 45 πάλι στα 17 ευρώ, που είναι και συσφυκτικό, που μπαίνει κάτω από την κρέμα, απορροφάται τελείως. Τα τηλέφωνα για τις παραγγελίες είναι το 213-0036-439. Το 6937-136-888.
Από αύριο μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, θα κρατάμε τα τηλέφωνά σας στις διευθύνσεις σας από όλη την Ελλάδα και το στέλνουμε, πανελλαδικά το στέλνουμε ουσιαστικά, και Αττική και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η προσφορά είναι, να την υπενθυμίσω, το συσφυκτικό σέρουμ με κολαγόνο, ελαστίνη και πρωτεΐνες μεταξιού από τα 45 στα 17 ευρώ και η κρέμα 24ωρη αντιγυραντική από τα 55 ευρώ στα 17. Λοιπόν, μεγάλη προσφορά, επικοινωνήστε και επικοινωνήστε. Πραγματικά έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι. Βέβαια, είναι, αυτά βάζουμε. Απλά θέλω να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε έτσι κι αλλιώς, αν θέλετε να μάθετε και για σεμινάρια, γιατί κάνει μαθήματα η Μαρίνα στο χώρο της, στο Κολωνάκι. Να πάτε να μάθετε, να δείτε από κοντά εκεί τα υλικά που χρησιμοποιεί, αν θέλετε να αγοράσετε κάτι, να γνωριστείτε από κοντά, έτσι. Να πω τώρα και για τα σεμινάρια, γιατί με παίρνουν και κάποιες κυρίες σεμινάρια και ακαλυντικά. Μπορεί μέσα τελικά, μέσα στο Γενάρη δεν έγιναν. Θα γίνουν κάποια από Φεβρουάριο και μετά. Αυτό που ξέρω τώρα είναι ότι θα γίνει ένα 13 Φεβρουαρίου που θα είναι πώς να φτιάχνετε ποτ πουρί δικά σας, να αρωματίζετε το χώρο σας και πώς να φτιάχνετε οργανικά κεριά. Αυτά θα γίνουν στο χώρο σου. Και στο χώρο μου και σε ένα άλλο χώρο στο Χαλάνδρι. Που έχουμε συνεννοηθεί με τα κορίτσια, είμαστε φίλες που έχουν, διαθέτουν ένα χώρο έτσι που κάνουν workshop και θα γίνουν και εκεί. Θα γίνει και, και σε μένα στο Κολωνάκι, θα γίνει και στο Χαλάνδρι. Οπότε μπορείτε να παίρνετε στα τηλέφωνα στο 213-0036-439 και στο 6937-136-888 και να ενημερώνεστε και να μου ζητάτε και πληροφορίες, να μου λέτε για κάποιο θέμα μπορεί να έχετε ίσως και θέλετε να σας το λύσω πάντα με συμβουλές ή με φυσικά προϊόντα. Ωραιότατα. Τελειώσαμε. Όχι, έχουμε και μία τρίτη. Δεν είπαμε ότι θα φτιάξουμε μία ενυδατική κρέμα ισχυρή αυτή για τα ποδαράκια μας. Αυτή αγαπώ. Για τις, δηλαδή, μία κρέμα η οποία θα είναι για τις σκασμένες φτέρνες, για εκεί που χρειάζεται, έτσι, να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Αυτή η κρέμα μπορεί να γίνει και σε, να το βάλουμε σε υγρή μορφή. Εάν θέλουμε να είναι σε πηχτή μορφή, θα χρησιμοποιήσουμε, εκτός από μέλι, ηλιέλαιο, χυμό, λεμονιού, και με λισοκέρι. Πώς θες να το φτιάξουμε εδώ τώρα, σε υγρή μορφή ή σε πιο στερεή μορφή? Τι θες, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Αν χρησιμοποιήσουμε με λισοκέρι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον γκαζάκι. Μπορεί να γίνει δηλαδή, ας πούμε, το ηλιέλαιο και το μέλι, έτσι. Θες να τα βάλουμε όλα μαζί? Ό,τι θέλεις. Εντάξει, ωραία. Ας το κάνουμε εδώ, για να βγει και σε πιο στερεή μορφή. Άρα, τι κάνεις εκεί? Λοιπόν, θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας μέλι, μία κουταλιά της σούπας τρεις κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, χυμό λεμονιού, προαιρετικά ή αν θέλουμε καλό είναι, είπαμε, και θα βάλουμε και μία κουταλιά του γλυκού με λισοκέρι για να σφίξει. Λοιπόν, το μέλι μας. Τσίγκο μπίλοπα, όχι. Όχι. Τι? Σ' αρέσει? Τι είπε, μωρέ? Τσίγκλουμπα. Τζίγκο μπιλόμπα. Είναι ένα βότανο, το οποίο... Με τρομάζει. Ξέρει πολλά, όμως. Τζίγκο μπιλόμπα. Τζίγκο, τζίγκο. Είναι πολύ καλό για το κυκλοφορικό. Είναι πάρα πολύ είναι γενικά ένα βότανο πάρα πολύ καλό που... Το παιδί ασχολείται με τη σανιτολογία. Είναι πολύ και καλό. Με το χώρο, όχι. Εγώ μου άφησε εμάς τους επαγγελματίες. Τώρα το χώρο, εντάξει. Δεν μπορώ να το κάνω κι όλοι. Εντάξει. Ας είμαστε λίγο, νομίζω πρέπει. Καλά, τέλεια, σαν είδα. Καλά. Στυλ Μέριλ Μονρό και έτσι. Τι τώρα, εντάξει τώρα. Μη σου πω ότι είμαι μετεμψύχωση. Μη σου πω. Α, γιατί η μετεμψύχωση τι είναι? Η μετεμψύχωση δεν είναι και η μετεσάκωση? Ασχολείσαι και με την, αυτή την άλλη, την παραψυχολογία, αυτή την άλλη. Λοιπόν, μ' αφήνεις, Γκίγκο Μπιλμπόα, Μπιλμπόα. Ράμπο. Όχι, το Σούμπα Μπιλμπόα. Ναι, ναι, ναι. Τι είπε, μωρέ, τι βότανο είπε? Είπε το Γκίγκο Μπιλόμπα. Γκίγκο Μπιλόμπα. Ναι. Είναι δυνατόν να ξέρει το Γκίγκο Μπιλόμπα? Να, είδες. Κοίτα. Τι είναι το Γκίγκο Μπιλόμπα? Είναι ένα βότανο το οποίο βοηθάει πολύ. Τι μυρίζει? Δεν μυρίζει, είναι βότανο, το πίνεις. Το πίνεις. Πόσα πίνεις, γκότζι μπέρις, υποφαές, Γκίγκο Μπιλόμπα. Δεν σε πάει, δηλαδή φαίνεται, πραγματικά. Κοίτα εδώ πέρα, τον θέλετε λίγο πιο έτσι να. Όχι, δεν τον θέλετε, το έντερο πώς.
Α, καλό είναι. Κάτσε, γιατί τα goji berries, είναι... Είναι, βοηθάνε το νοσοποιητικό, όλα ποιο νοσοποιητικό σου λέει εδώ πέρα, goji berries, υποφάες το τρώκι μπαλμπόα, πώς το... Βγαίνει συχνά, μα φέρετε, πώς να μου το κρύψεις, μα δεν γίνεται να μου το κρύψεις με τόσα που τρως. Αυτό το έντερο πια εκεί πέρα θα έχει κάνει φωλιές. Δεν γίνεται. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όταν βοηθάς με κάποια έτσι μη χημικά, ναι. Όχι, ο οργανισμός τα αποδέχεται πολύ καλύτερα από τα χημικά. Μα γι' αυτό πάει λοιπόν, συχνά. Αυτό τώρα, έτοιμο, αυτό τώρα θα πήξει, έτσι, θέλει λίγο ακόμα... Φέρε, μ' αρέσει να κατέβω, αφού ξέρεις, κόριτσι μου, ξέρεις. Με ένα μιξεράκι μπορούμε λιγάκι, ναι, μόλις αρχίζει και πίζει, γιατί τώρα... Παιδιά, αν το δείτε, ζεστό. Όχι, 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 είναι εντυπωσιακό. Τώρα το πιάσα με το παγωμένο μου το χέρι, είναι εντυπωσιακό. Αν το δείτε στο πλάι, πες ναι. Εσύ αυτά που πρέπει λοιπόν, να πεις. Λέω ότι λίγο να αρχίσει να κρυώνει τώρα με ένα μιξεράκι από αυτό που κάνουμε τον καφέ, θα δεις πώς θα λίγο θέλει χτύπημα. Ή λίγο χτύπημα περισσότερο έτσι, μην γίνεις χάλια, πρόσεξε μη σου φύγει. Το κάνω εγώ και μη σε νοιάζει. Απλώς ίσως να αιμογενοποιηθεί λίγο το μέλι με τα υπόλοιπα και είναι έτοιμη η κρέμα. Μπορούμε να βάλουμε και μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα, για κοιτάξτε. Εδώ ναι. Πέρα πώς έπαιξε. Αρχίζει και πίζει. Να το. Λοιπόν, το βάζουμε σε ένα καθαρό βαζάκι και είναι έτοιμο για τις φτερνούλες μας ή εκεί που χρειαζόμαστε περισσότερο περιποίηση, μια βοήθεια παραπάνω. Να το πίζει, παιδιά, και στους αγκώνες κάνει. Βεβαίως. Να σου πω, αυτό διατηρείται στο ψυγείο ή... Αυτό διατηρείται. Σε γενικές γραμμές δεν θέλουν ζέστη αυτά τα προϊόντα, γιατί χαλάνε σαν υφή, χαλάνε τα εθέρια έλαια, γενικά η ζέστη, μακριά από ζέστη. Και η υγρασία εννοείται. Θα βάζουμε σε ένα ντουλάπι και τα λοιπά. Αυτό εδώ μεταξύ δεν χαλάει, δεν είναι από αυτά που χαλάνε. Το μέλι είναι και φυσικό συντηρητικό. Καλά, ξέρετε, το μέλι είναι από τις τροφές που δεν χαλάνε ποτέ. Mm. Είναι από τις λίγες τροφές, όπως και η ζάχαρη, έτσι. Που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι για απορίες, για να ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε ή έχετε απορίες ή δεν έχετε καταλάβει μία συνταγή και θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να παίρνετε στο 213-0036-439 και στο 6937-136-888, όπως και να παραγγείλετε τις κρεμούλες που είναι η σούπερ προσφορά που κάνουμε κάθε εβδομάδα εδώ από τη Μαρία και από το κάθε μέρα. Για την κρεμούλα την αντιρρητηδική, την 24ωρη που την μπορείτε να τη φοράτε πρωί και βράδυ, να έχετε μία κρέμα και για πρωί και για βράδυ, και για το συσφυκτικό σέρουμ από 55 ευρώ στα 17 και το σέρουμ από 45 στα 17 ευρώ με κολαγόνο, ελαστίνη, πρωτεΐνες μεταξιού. Τέλεια. Λοιπόν, η Μαρίνα μας είναι εδώ κάθε εβδομάδα και μας δίνει συνταγές. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα... Πώς πίζει, ναι. Πώς αρχίζει και πίζει. Η Ιφηγενειακή, μπορείς να το δείξεις. Άμα το αφήσεις, ναι, άμα το αφήσεις θα το δεις ότι πίζει εντελώς, ας πούμε. Βλέπετε. Κοίταξε γύρω-γύρω. Mm. Να το. Έτσι γίνεται. Το ανακατεύουμε και πίζει και το βάζει το που θέλετε. Καθένας. Λοιπόν, σε φιλούμε γλυκά. Πολλά, πολλά. Σε αγαπάμε πολύ. Σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Σου στέλνουμε ένα πολύ γλυκό φιλί. Φιλάκια σε όλους. Και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πέτρος Κωστόπουλος, καλεσμένη αγαπημένη Ζήνα Κουτσελίνη. Και σε λίγο είμαστε εδώ με τον επαμεινόν... το αλλάξε. Το έχουμε αυτό, δεν βάλουμε, εντάξει, το άλλαξε εγώ, ε. Λοιπόν, και αμέσως μετά είμαστε εδώ με τον επαμεινόν Δακόνστα. Για να κάνουμε γυμναστική τύπου.